Και κάτι τελευταίο. Με κάλεσε μια φιλική μας οικογένεια να έρθείτε σπόδι να φάμε κανέναν διτσί. Την πέμπτη την νύχτα. Εντάξει, θα έρθω. Εμιλούσαμε εκεί στο σπίτι που είμαστε, είναι τρώγαμε, είναι καλοτρώγαμε, εγελούσαμε, ψάλαμε, είπαμε και κανένα τραγούδι. Και όπως ψάλαμε και τραγουδούσαμε, ντρούν το τηλέφωνο μου, από πού νομίζετε? Από την περιοχή που έγινε και ο σεισμός. Την Ελλάδα. Ένας Άγιος, όχι καλός, άλλον καλός παπάς, άλλον Άγιος παπάς. Αυτός Άγιος παπάς, έρθα από το όνομά του. Γιατί μου λέει, είμαστε φίλοι. Στην ηλικία σου. Πάτερ, δηλαδή, μου πανιερώτατε μου, κάνω την ψυχή μου, λέει, και Σταύρος μας από εκεί που είσαι. Εσείς, μου λέει, τρώτε, πίνετε, διασκεδάζετε, ετοιμάζεστε για τη Συκνοπέμπτη. Ο κόσμος ο δικός μου, λέει, μου είναι έξω, μέσα στο κρύο, με κάτι κουβέρτες στυλιμένοι, μερικοί μου, λέει, γέροι μέσα στα αντίσκηνα, άλλοι μέσα στα αυτοκίνητα, γεμάτοι φόβο, τρέμουν, μου λέει, τα πόδια μας, τα κτίρια μας. Από την ημέρα που ξεκίνησε αυτός ο σεισμός, κάθε μέρα έχουμε μετασεισμούς 4 ρίχτερ, 5 ρίχτερ, 5,5 ρίχτερ. Μα είναι πολύ μεγάλη, ξέρετε, αυτή η δύναμη του σεισμού. Εγέννησε ο κόσμος φόβο. Δεν μας έφταναν, λέει, τα κακά που είχε η Ελλάδα και με αυτούς τους κυβερνώντες που μπλέξαμε και με τη σιωπή, λέει, των δεσποτάδων που δεν μας ενισχύουν. Και είπα να σε πάρω εσένα, μου λέει, που ακούμε τις ομιλίες σου και παίρνουμε δύναμη, να μας συσταυρώσεις από εκεί που είσαι, να μας δώσει υπομονή και την πίστη των Αγίων. Με άκουαν που έλεγα συνεχώς. Αυτή είναι η προσευχή. Λοιπόν, και πριν προλάβουμε να του δώσουμε μια ευχή, αρχίζει ο άνθρωπος να φωνάζει. Να το, τώρα που σας μιλώ, δεσπότη μου, σύεται όλο το σπίτι. Έγινε και ο μετασεισμός εκείνη την ώρα που μιλούσαμε. Αργότερα ακούσαμε ήταν 5,8. Ο μετασεισμός. Λοιπόν, και τον άκουα πώς αντιδρούσε. Όλοι εσιωπήσαμε. Επήγαν και τα τραγούδια, επήγαν και οι ψαρνοί, επήγε και το καλό φαΐ. Τι έλεγε, νομίζετε, ο καλός παπάς? Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησε τον κόσμο σου και εμάς. Ούτε σε τις ώρες, δύο λέξεις. Βρίσκει η ψυχή να πει μόνο. Κύριε Ελέησον ή Αναγία. Τίποτε άλλο δεν βρίσκει να πει ψυχή ορθόδοξη. Για να τα βρει, να τα πει αυτά εκείνη την ώρα και να λάχει προστασία ο άνθρωπος, πρέπει όταν δεν έχει σεισμούς, όταν δεν έχει πολέμους, όταν δεν έχει πείνα, όταν δεν έχει αρρώστιες, να γεννήσει τα αποθέματα της ψυχής του με υπομονή και πίστη. Καταλάβατε τι σημαίνει απόθεμα, τι σημαίνει αποθήκη της ψυχής? Να τη γεννήσω με υπομονή και με προσευχή και με πολλή θεία κοινωνία και εξομολόγηση και μετάνοια. Και εκείνη την ώρα σταμάτησε ο σεισμός. Είπα, θα κλείσουμε το τηλέφωνο. Μέχρι να ησυχάσει ο άνθρωπος του Θεού από την αγωνία που τον ήβρε. Και του έλεγα, παπά μου σε σταυρώνω, παπά μου σε σταυρώνω, και τον σταύρωνα από μακριά. Γιατί μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, η δύναμη του επισκόπου, του δεσπότη, είναι να ευλογεί. Έτσι μας έλεγε. Είναι στο χέρι μου, μας έλεγε. Λοιπόν, και εγώ τον εσάβρωνα. Από τον αστρομερίτη που ήμουν μέχρι τη Λάρισα που ήταν αυτό. Και όταν ησύχασε, έβαλε τα κλάματα και μου λέει, δεσπότη μου, πανιερότατε μου, είδες πως ζούμε εμείς? Και εντράπηκα εκείνη την ώρα που έτρωγα. Εντράπηκα που έψαλα και τραγουδούσα. Και μου είπε και ένα τελευταίο. Πέ μου, λέει, έναν καλό λόγο. Μια προσευχή, μου λέει, κατάλληλη
για την περίσταση που περνούμε, το σεισμό δηλαδή. Και θυμήθηκα εκείνη την ώρα τον Άγιο Φιλούμενο και τον αδελφό του, τον Δίδυμο, επίσης Άγιο, τον πατέρα Ευπίδιο. Όταν έγινε και ο σεισμός του 1981, όλες οι πολυκατοικίες της Αθήνας εράγησαν. Ήταν πολύ μεγάλο σεισμός και τότε. Ο πάτε Ευπίδιος ζούσε, κοιμήθηκε το 83. Όλος ο κόσμος εκατέβη από τις πολυκατοικίες σε κάτι, όχι όπως έχουμε εμείς εδώ έτσι άπειρες και τόσα ωραίους τόπους να απλώσουμε σε περίπτωση μη κακό σεισμού. Αυτοί κάτι μικρές πλατείες. Επήγαν όλες τις πλατείες, τα νύψια του, η αδερφή του που έμενε μαζί της, ο πάτερ Ευπίδιος εκεί μάθει. Επήγαινε ο αντισιός του, ο Εμίλιος, του λέει, γέροντα, ξύπνα, του λέει, έγινε σεισμός, τον έμασα παιδί μου, του λέει, δεν κοιμόμουν, προσεύχομαι. Του λέει, θα κατεβείς κάτω. Όχι, έρχεται εγώ, του λέει. Του λέει, παθήκε με τα σεισμή, του λέει, γέροντα, είναι πιο δύσκολη του σεισμού. Πράγματι, είναι πιο δύσκολη. Διότι μπορεί το σπίτι να μην πέσει στον σεισμό και να πέσει στο μετασεισμό, αφού έχει ήδη ραγίσει το σπίτι. Του λέει, Εμίλη, να κατεβάτε εσείς. Εγώ είναι να μείνω εδώ να προσευχόμαι. Και σε παρακαλώ μόνο, του λέει, στην πολυκατοικία μας, να πάει να γράψεις, του λέει, αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Αντιόχειας, ήταν παπάς ακόμα τότε, πριν γίνει δεσπότης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί της Αντιόχειας και είπε στους χριστιανούς να πάτε να γράψετε όλοι απάνω στους στίχους «Χριστός με θυμών, στήτω». Χριστός με θυμών, στήτω. Ο Χριστός είναι μαζί μας, σε διατάσσω σπίτι μου να σταθείς. Στήτω. Αυτό σημαίνει στήτω. Είναι προστακτική. Να σταθείς ή να πέσεις. Όπου οι χριστιανοί επιστέψαν του Ιωάννη του Χρυσόστομου και πιο παλιά του Αγίου Σημεών του Νέου Σκυλίτη, που και εκείνος τα ίδια τους έλεγε όταν γίνονταν σεισμοί, δεν εράγησε το σπίτι κανενός. Όπου τους εκοροϊδεύσαν, έπεσαν τα σπίτια. Μόλις είπα του καλού μας παπά στην Λάρισα να πει στον κόσμο να προσεύχετε και να γράψετε πάνω στα σπίτια σας «Χριστός με θυμών, στήτω» και θα δώσετε δύναμη στα ντουβάρια. Γιατί η δύναμη πώς θα την δώσει, όχι τα σίδερα και τα μπέτα, η πίστη μας. Η πίστη μας, αυτή η πίστη την οικουμένη στήριξε. Όχι μόνο τα σπίτια, την οικουμένη. Θα ακούσουμε αύριο την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και έβαλε τα κλάματα ο καλός παπάς και μου λέει, είδες γιατί σε πήρα τηλέφωνο. Ξέρεις πόσους σε μπορούσα να πάρω, μου λέει. Αλλά είπα, θα σε πάρω εσένα, διότι μου λέει συναντεστράφεις με Αγίους. Και κάτι θα σου είπε κάποιος που τους Αγίους που εγνώρισε. Ακόμη και για τους σεισμούς. Σας τα λέω, γιατί βλέπετε ότι δεν ξέρεις τι φέρνει η επόμενη μέρα. Εμείς να έχουμε αποθέματα πίστη. Για να μπορούμε να λέμε «Χριστός με θυμών, στήτω». Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.